τελικά μάμα είναι μόνο μία. Μάμα είναι Κυπριακό. Μάμα. Μάμα λοιπόν είναι μόνο μία. Φυσικά και την αγαπάμε και τη λατρεύουμε. Πάω μια φορά να ανάψω το καντιλάκι της μάνας μου και βλέπω κανέναν άλλο εκεί δίπλα να λέει «Μανούλα, συγγνώμη, πάω και θα του πω, ποιο μιλάς, ρε φίλε». Βλέπεις κανένα στο δεύτερο σύννεφο αριστερά. Όταν την είχες, τι έκανες? Πρέπει να χάσεις τη μάνα σου να μάθεις να της μιλάς. Πρέπει να χάσεις τη δουλειά σου να μάθεις να δουλεύεις. Πρέπει να χάσεις τα πόδια να μάθεις να παρκάρεις. Πρέπει να χάσεις τα μάτια σου να μάθεις να νιώθεις με την ψυχή και να κοιτάς τον άλλο. Μετά είναι αργά. Το θέμα είναι τώρα τι κάνεις. Τώρα που έχεις τη μάνα σου, πώς της μιλάς. Τώρα που έχεις τη δουλειά σου, πώς δουλεύεις. Τώρα που έχεις τα πόδια σου, πού πας. Πρέπει λοιπόν να μην λέμε, να μην πούμε το «Αχ, στερνή μου γνώση να σε αγαπώ». Αυτό είναι αργά, είναι τελειωμένα πράγματα. Τώρα. Να σας πω λοιπόν ότι η μαμά, λέει ένα ρητό, είναι αυτή που της λες «Μαμά, πού είναι το τέτοιο» και σου απαντάει στο δεύτερο συρτάρι και δεν το ξέρω. Τι είναι το κατάλαβα, γαμώτο. Απίστευτο. Ακόμα και στην Αμερική λένε «Τίποτα δεν είναι χαμένο σε αυτό το σπίτι αν η μαμά δεν πει ότι δεν μπορώ να το βρω». Τότε θεωρείται χαμένο. Μέχρι να βγει η μαμά. Πάνω από 200 άτομα βρίσκονται στο φιλόξενο χώρο του συνεδριακού κέντρου του Elite City Resort για να παρακολουθήσουν την πρώτη ομιλία του Γιάννη Καλογεράκη, που είναι «Μάμα είναι μία». Αναφέρεται πώς γινόμαστε coach των παιδιών μας, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, πώς ανατρέφουμε τα παιδιά μας, πώς μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά μας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, αλλά πιο ενδιαφέρουσα αναμένεται να είναι η συζήτηση που θα ακολουθήσει, μια και πάρα πολλές μανάδες κυρίως, αλλά γονείς γενικότερα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιάννης ο Καλογεράκης βρίσκεται στην πόλη μας, φιλοξενούμενος του Elite City Resort, για να κάνει αυτές εδώ τις διαλέξεις. Και στο σημείο αυτό, πραγματικά να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές που είναι το Elite City Resort, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και το Γραφείο Υψηφιότητας Καλαμάτα 21, που δίνουν τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες να δουν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντική και η εκδήλωση που ακολουθεί της Δευτέρας, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα, στον ίδιο πάντα χώρο, κυρίως για επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και για γενικότερα για ανθρώπους που προβληματίζονται για το μέλλον της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, να παρευρίσκονται στην εκδήλωση και ομιλία πάλι του Γιάννη του Καλογεράκη, που έχει να κάνει θέμα με την ηγεσία και ότι οι ηγέτες είναι οι επαγγελματίες, είναι οι πρεσβευτές του τουρισμού και της περιοχής μας. Ποτέ δεν θα φύγει από τη μόδα να είσαι άνθρωπος. Στη δικιά μου την εποχή να κάθεται ο πιτσιρικάς και να είναι γιαγιά, ορθία. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν θα φύγει από τη μόδα και αν υποθέσουμε ότι γίνεται. Βλέπω και κάποιες κυρίες πολύ. Δεν μπορεί να είσαι νομάτης, είσαι πολύ χαμηλός. Είσαι. Τι μάθει το παιδί. Τέλος πάντων, όλες οι κυρίες πάντως, ελεύθερες παντρεμένες, πρέπει να τους αρέσει το παλικαράκι που βρέχεται προκειμένου να μην βρεχεί η κυρία. Αναφέρω όμως τον συντοπίτη σας, τον Γιώργο Λαζαρέτη. Μου έχει πει πράγματα που τα έχω βάλει μέσα στα σεμιναριά μου. Δεν το λέω, γιατί είμαι στις προμήθειες, εντάξει. Αλλά τον θαυμάζω. Μέσα σ' όλα, μου έχει πει το μεγαλύτερο εμπόδιο, είναι αυτό που βάζουμε εμείς, αυτά εμείς. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι βλάκες που δυσκολεύουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εμείς. Δεν είναι και εμείς με τη συμπεριφορά μας. Ήθελα λοιπόν να γνώριζα αυτούς. Κοίτα που μπάρκα εδώ. Δεν είναι για το δύο. Είναι και που είναι. Καμιά φορά πάω στο IKEA ή στο το τσόκο και, το βλέπω εργασμένο εκεί που είναι για τους ανάμεσα. Θα σας πω τι μου κάνει. Να το λες. Λέει, λίγο, ένα λεπτό. Και στο μερική και θέλει, σαν τσακώστε, ρε. Λέει, εμένα. Ήθελα να γνώριζα λοιπόν τους γονείς. Αλλά ήθελα να γνώριζα και αυτούς τους γονείς που μεγαλώσαν το παιδάκι τους να σέβεται και να παίρνει το δάσκαλό του όταν έφτασε στην κορυφή του κόσμου, Καμίλα Αμπντούλ Τζαμπάρ. Όταν έφτασε στην κορυφή του κόσμου και να τον παίρνει και να τον κάνει το γύρο του θριάβου και να τον χειροκροτάνε όλοι. Αυτοί οι γονείς του μάθανε να σέβονται και να εκτιμούν. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα. Πραγματικά και εμείς κάθε φορά, η αλήθεια είναι ότι όταν είχαμε την ιδέα, μάλλον ο κύριος Καλογεράκης είχε την ιδέα να ξανάρθει στην Καλαμάτα και να βρεθεί κοντά στο αγαπημένο του κοινό, είπαμε τα κλασικά ότι είναι πολύ δύσκολο σε μια περίοδο θερινής ραστόνης, σε μια περίοδο που ο κόσμος δουλεύει, σε μια περίοδο που κάποιοι απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα, ζούμε σε ένα
προνομιακό τόπο, σε έναν τρόπο ευλογημένο. Παρ' όλα αυτά, είναι ο κόσμος εδώ και το πολύ ελπιδοφόρο είναι ότι το μισό ακροατήριο, γιατί έγινε σχετική ερώτηση από τον ίδιο τον καθηγητή, το μισό ακροατήριο είναι καινούργιοι άνθρωποι. Σημαίνει ότι κάποιοι φέραν κάποιους άλλους καινούργιους. Και εμάς νομίζω αυτό μας συγκλονίζει. Δείχνει και την δυναμική ίσως και το σχολείο τουρισμού Καλαμάτας, ότι μπορεί να διεισδύει σε ένα κοινό πολυπίκυλο. Μέσα το κοινό δεν είναι ούτε άνθρωποι τουρισμού απαραίτητα, είναι άνθρωποι διάφοροι, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, είναι νέα παιδιά, είναι μεγαλύτερα, είναι απόλυτη Μεσσηνία. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι και πολύ μεγάλη τιμή βέβαια που νιώθουμε για αυτό το γεγονός. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας και ποια πιστεύετε θα είναι τα αποτελέσματα μετά την ομιλία και της Δευτέρας? Η ομιλία της Δευτέρας για μας, καταλαβαίνετε, επειδή και εγώ και ο Ανδρέας Ζαγάκος δραστηριοποιούμε στον τουρισμό, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε πολλούς επαγγελματίες να είναι στην αίθουσα μέσα. Αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Από εκεί πέρα, αν τα καταφέρουμε, ακόμη και αυτοί που θα είμαστε, νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πυρήνα για να μεταδώσουμε λίγο το μήνυμα, λίγο παραέξω, να δούμε ότι τελικά ο τουρισμός είναι κάτι παραπάνω από κτίρια, είναι κάτι παραπάνω από μαχαιροπύρουνα επάργεια, είναι κάτι παραπάνω από συσκευές. Είναι πάνω από όλα το χαμόγελο. Το χαμόγελο όχι μόνο του εργαζόμενου ή του επιχειρηματία στην ενδυστική επιχείρηση, αλλά και του ίδιου καλαμαθιανού, του μεσήνιου, στο δρόμο, στο πάρκινγκ, στο πρατήριο βενζίνη, στο ταξί, παντού. Και τουρισμός είναι και εξυπηρέτηση που θα είναι το μόνο θέμα, το βασικό θέμα του σχολείου, του 5ου Σχολείου Τουρισμού 31 Οκτωβρίου. Ακριβώς, 5ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, 31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου 2016, με κεντρικό μονοθεματικό περιεχόμενο, την εξυπηρέτηση και μάλιστα την εξυπηρέτηση στην πρώτη γραμμή, στη γραμμή του σέρβις, στη γραμμή των ψητικών τμήματων, στη γραμμή της ταβέρνας, του καφέ, εκεί που μάλλον έχουμε τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και αυτό που του αγγίζουμε λιγότερο, γιατί πιστεύουμε ότι ίσως εκεί δεν έχει και εκεί μάλλον χάνουμε τις εντυπώσεις, την πρώτη και την τελευταία.